Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι πάντα μια κορυφαία κοινωνικτική διαδικασία. Όμως ο προϋπολογισμός του 2012 είναι προφανώς μια ειδική περίπτωση. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της μεταπολίτευσης, ο οποίος θα ψηφιστεί από μια ευρεία πλειοψηφία. Κατατίθεται από μια κυβέρνηση ευρύτερης πολιτικής στήριξης. Και ένα σημαντικό μέρος των προβλέψεών του θα πρέπει να υποστηριχθεί και να υλοποιηθεί από αυτή την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν τρία κόμματα. Περάσαμε και περνάμε μια εξαιρετικά δύσκολη διετία. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, τα δεδομένα αλλάζουν, η χώρα μας αλλάζει. Η αλλαγή αυτή είναι επώδυνη και είναι ιδιαίτερα επώδυνη για πολλούς συμπολίτες μας. Οι επιπτώσεις όχι μόνο της διεθνούς κρίσης, αλλά και συσσωρευμένων λαθών και παραλήψεων δεκαετιών έχουν αγγίξει πια και το τελευταίο ελληνικό νοικοκυριό. Η ανεργία είναι υψηλή και αυξάνεται, η έλλειψη ρευστότητας, η ύφεση, οι αυξημένοι φόροι και οι μειωμένοι μισθοί έχουν οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και την αγορά, αλλά και τους περισσότερους συμπολίτες μας που βιώνουν με το πιο βίαιο τρόπο αυτήν την αλλαγή. Και εδώ υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα είναι, μπορούσαμε να το αποφύγουμε? Στην πράξη αποδεικνύεται ότι οι επιλογές και ο χρόνος που είχαμε μπροστά μας δεν θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια επώδυνη μετάβαση για την οικονομία και τους πολίτες.